Θα πάω στο καλό συνάδελφό μας, τον κύριο Γιώργο Χαρβαλιά, ο οποίος, πρέπει να το πω, από όσα διάβασα ως μια πρώτη αποτίμηση, γιατί όπως είπαμε τα παραγόμενα αποτελέσματα θα φανούν εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, είναι ίσως από τους ελάχιστους που είναι out of the box, που λέμε και στα ελληνικά. Τι να κάνουμε τώρα, μια κοινή γλώσσα γίναμε. Διότι προεκτείνει τη συζήτηση και δεν στέκεται στο επιφαινόμενο. Γιατί στην Ελλάδα μόνο τα κάνουμε αυτά, χωριζόμαστε, καλή, κακή, έπρεπε να πει αυτό ο καθένας. Εντάξει. Καλημέρα, Γιώργο Χαρβαλιά. Γεια σου, Γιώργο. Και ευχαριστώ πολύ έτσι για αυτή τη συνομιλία σήμερα, πρωί Πέμπτης, που είναι και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων. Ασφαλώς, ασφαλώς. Έχει κάτσει και λίγο η σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Τα είπε, νομίζω, πάρα πολύ καλά και θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σου, χωρίς βέβαια να χοροπηδάω από χαρά. Και αν είχε ακούσει κάποιος την προηγούμενη κουβέντα μας την προηγούμενη εβδομάδα, θα καταλάβει γιατί δεν χοροπηδάω από χαρά. Ωστόσο, ναι, έχεις δίκιο, ήταν μια άριστα δομημένη από επικοινωνιακής πλευράς ομιλία. Πολύ καλό είχε για το συγκεκριμένο ακροατήριο. Είχε κανένα δυο ατυχείς στιγμές, τις οποίες θα συζητήσουμε, πιστεύω. Αλλά overall που λέμε, ναι, ήταν μια ευρηματική, πολύ καλά στημένη ομιλία. Πλην όμως, απέφυγε να οριοθετήσει το ζητούμενο. Εκεί στέκομαι εγώ. Και το ζητούμενο ήταν να καταδείξουμε, όχι μόνο πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπου θεωρητικώς ακούστηκε από το κυβερνητικό επιτελείο, ότι ο κ. Μητσοτάκης έδειξε κάποιους χάρτες και εν πάση περιπτώσει εξήγησε την κατάσταση στον κύριο Μπάιντεν. Το ζητούμενο ήταν να ευαισθητοποιήσουμε και το αμερικανικό κοινό και το αμερικανικό κογκρέσο γύρω από την απειλή που δεχόμαστε. Όταν λοιπόν σε μια καλή, κατά τα άλλα, ομιλία, η λέξη Ουκρανία ακούγεται 30 φορές και η λέξη Τουρκία καμία, εγώ προβληματίζομαι, Γιώργο. Να μου επιτρέψεις να κάνω το συνήγορο διαβόλου για να ξεδιπλώσει και τη σκέψη σου εδώ. Λένε, ο αντίλογος εδώ είναι ότι μιλάει σε ένα ειδικότερο σώμα του αμερικανικού λαού, το πλέον καταρτισμένο, αυτό που παίρνει και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Είναι δυνατόν όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρεται στις περιπτήσεις, όταν αναφέρεται στην εισβολή και κατοχή της Κύπρου, οι Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές να αισθάνονται κάτι άλλο, δεν αντιλαμβάνονται ότι εννοεί την Τουρκία? Αυτός είναι ο αντίλογος. Ναι, είναι δυνατόν. Διότι ο Αμερικανός γερουσιαστής ή βουλευτής, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είχε αρκετά κοινά με τον μέσο Έλληνα βουλευτή από πλευράς επάρκειας γνωστικής διεθνοπολιτικών θεμάτων. Όταν λοιπόν μιλάμε για υπερπτήσεις και έχουν προηγηθεί 10 παράγραφοι για τους Ρώσους, τον Πούτιν και δεν ξέρω τι, είναι πιθανόν κάποιος λιγότερο ενημερωμένος ή αφελής πολιτικά, αν θες, να υποθέσει ότι αυτές οι υπερπτήσεις μπορεί να γίνονται και από ρωσικά ΜΙΚ. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί δεν κατονομάσαμε την απειλή. Νομίζω ότι αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο πνεύμα τάκτ, αυρότητας διπλωματικής και κατευνασμού, πολύ φοβούμε. Να μην ενοχληθεί η Τουρκία, να μην κάνουμε λόγο με γωνίες, ο οποίος θα εκθέσει την Τουρκία. Στον αντίποδα, βέβαια, η Τουρκία δεν φοβάται καθόλου να εκθέσει την Ελλάδα, ακόμα και στο θέμα του ΝΑΤΟ, παρότι αυτό αποσιωπήθηκε αρκετά. Έκανε πολλές αναφορές η Τουρκία στην Ελλάδα και είπε ότι το κακό παράδειγμα με την Ελλάδα, να μην το επαναλάβουμε τέλος πάντων με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Αλλά το παζάρι, όπως είπες και εσύ, είναι σε απόλυτη εξέλιξη και θα είναι πάρα πολύ στενάχωρο, πιστεύω, Γιώργο, αν σε λίγες μέρες, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις και τις διθυραμβικές ανταποκρίσεις σε κάποια ελληνικά μέσα ενημέρωσης, έρθει στο Κογκρέσο η πρώτη εισήγηση για την αναβάθμιση των 80 F-16 και μετά είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει και η αγορά των εξελιγμένων F-16. Αυτό αν συμβεί, θα μου επιτρέψω να σου πω ότι θα συνιστά μια τεράστια αποτυχία στο ταξίδι του Πρωθυπουργού. Επειδή είσαι από τους δημοσιογράφους, αρθρογράφους και αναλυτές που έχει μια εμπειρία επισκέψεων
Ελλήνων ηγετών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και έχω προσέξει, θυμάμαι την εποχή, νεότερος εγώ τώρα, άντε να σε καρφώσω, που διαβάζαμε στο Έθνος αναλύσου ότι έλεγες εντάξει, καλή εικόνα, καλές οι δημόσιες σχέσεις, θα τα δούμε αυτά μετά από λίγο καιρό όμως στο Ταμείο. Και σου το τοποθετώ έτσι, διότι έρχεται εδώ ένα μήνυμα του φίλου του Αντώνη. Δηλαδή λέει ο κύριος Χαρβαλιάς, θα περίμενε όταν σύνδεσε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τις καταστάσεις αμφισβήτησης κρατικής υπόσταση και εδαφικής κυριαρχίας, για παράδειγμα, να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι η χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, σύμμαχός μας, έχει θέσει κάζους μπέλι για το αυτονόητο δικαίωμά μας επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μιλιά? Ναι, αυτό θα περίμενα, τουλάχιστον. Θα περίμενα να ακούσω αυτό, θα περίμενα να ακούσω με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η Ελλάδα θα θεωρήσει, αν όχι εχθρική, πολύ δυσάρεστη μια πρωτοβουλία του Κογκρέσου να εγκρίνει. Υπόθηκε και αυτό, αλλά περιδιαγραμμάτων, δηλαδή με έμεσο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είμαστε πιο πολύ to the point, όπως θα λέγεις και εσύ, και φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες λέξεις. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας στοιχήσει πολύ ακριβά στο μέλλον. Υπήρξαν και άλλες, επειδή και ο ακροατής αναφέρεται, εν πάση περιπτώσει, παραλληλισμούς, υπήρξε και μια ομολογουμένως πολύ άτυχη στιγμή, ατυχή στιγμή στην ομιλία του Πρωθυπουργού, όταν προσομοίωσε, εν πάση περιπτώσει, την έξοδο του Μεσολογγίου με την παράδοση των νεοναζί μαχητών του Αζόφ στη Μαριούπολη. Αυτό ήταν ιστορικά εντελώς αδόκιμο, διότι Γιώργο μου τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτή η φρουρά στη Μαριούπολη, μόνο στη Wikipedia να πατήσεις κάτω από το λίμα τάγμα Αζόφ θα διαπιστώσεις ότι πρόκειται για νεοναζιστική παραστρατιωτική οργάνωση της Ουκρανικής Εθνοφρουράς με έδρα τη Μαριούπολη. Δεν ήταν σωστή καθόλου αυτή η σύγκριση, έχω την εντύπωση. Υπάρχει μεγάλη και ιστορικά αναντιστοιχία, γιατί το Μεσολόγγι έχει μια εθελούσια έξοδο που έχει σφαγή, θάνατο δηλαδή, ή ελευθερία. Δεν έχει καμία διαπραγμάτευση ασφαλούς οδούς παράδοσης ή διαφυγής. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Υπάρχει ασφαλώς αυτή η διάσταση. Υπάρχει και η διάσταση όμως του νεοναζιστικού στοιχείου, που ξέρω πως στην Κρήτη υπάρχει και εύλογα, τεράστια ευαισθησία. Και σου λέω, μόνο αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα μπορούμε να πούμε ότι αυτοί δεν έχουν σχέση με νεοναζί. Ακόμα και το σύμβολο αυτό, η συμπυκνωμένη, αν θες, σβάστηκα, είναι το αγκίστρι του λύκου, το οποίο κοσμούσε τις παραστρατητικές οργανώσεις του Χίμλερ, και σαν εθνόσημο τροποντινά πολλές από τις μεραρχίες, τις πιο σκληρές, θα έλεγα, των SS. Τώρα, αν θέλουμε να λέμε ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τους παππούδες τους στη μεραρχία της Γαλλικίας, που επίσης στελέχωναν μεραρχία SS Ουκρανική, εντάξει, μπορούμε να το λέμε, αλλά είναι ιστορικά ανακριβές. Πολύ αδόκιμη λοιπόν αυτή η σύγκριση, και ενοχλήθηκα και λίγο από την τάση να στερηθεί η επανάσταση του 1821, τον εθνικό απελευθερωτικό της χαρακτήρα. Ο Πρωθυπουργός δηλαδή μίλησε για μια εξέγερση η οποία αποσκοπούσε στην παραχώρηση περισσότερων δικαιωμάτων. Όχι, λάθος. Δεν επρόκειτο για κοινωνική εξέγερση. Ήταν εθνικο-απελευθερωτικός αγώνας. Μην τρελαθούμε δηλαδή και τελείως, Γιώργο. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, ο Αμερικανός πρόεδρος τόσωσε. Είπε ότι οι Έλληνες έκαναν επανάσταση, όχι η επανάσταση έκανε τους Έλληνες. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο όμως. Με ρωτάνε εδώ, δηλαδή, κύριε Χαρδαλιά, μου λένε εδώ πολλοί οι ακροατές, πρέπει κάθε φορά που ένας Έλληνας πολιτικός ηγέτης εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό να ψάχνουμε τα αρνητικά? Δεν βρήκατε, λέει, τίποτα θετικό εσείς? Μα το βρήκε, το είπε στην αρχή, το ξεκαθάρισε αυτό. Ναι, βρήκα θετικό, όπως και εσύ σημείωσες πριν συνδεθούμε, ότι ήταν μια έξυπνα γραμμένη ομιλία η οποία έκανε γκέλ στο συγκεκριμένο ακροατήριο. Πλην όμως, για μένα, σε μια τέτοια ιστορική ευκαιρία, δεν είναι αυτό το μόνο ζητούμενο. Υπάρχει και δεύτερο ζητούμενο, πώς θα προωθήσεις τις θέσεις της χώρας και πώς θα ευαισθητοποιήσεις το ακροατήριο, ώστε όταν, Γιώργο μου, ομιγέννητο παρελπίδα, συμβεί η στραβή,
να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Μεθαύριο, άμα συμβεί η στραβή, θα πει ο μέσος Αμερικάνος γερουσιαστής, βρε παιδάκι μου, δεν το είχα καταλάβει. Εγώ νόμιζα ότι το focus και εν πάση τόση η έμφαση ήταν στον Πούτιν και στο ΝΑΤΟ και σε όλη αυτή την ψυχροπολεμική ρητορική η οποία αναπτύσσεται και στην οποία η Ελλάδα πρωτοστατεί. Δεν υπόθηκε η λέξη Τουρκία. Για μένα αυτό είναι Γιώργο, είναι σοκαριστικό. Σε ένα κείμενό σου χθες πρόσεξα ότι είπες ότι εδώ έχουμε την προσέγγιση ενός νέου, κατά τη γνώμη σου, εθνικού δόγματος προσωπικά από τον Πρωθυπουργό. Ναι, νομίζω ότι εντάσσεται σε μια έτσι πολιτική, νέα πολιτική ορθότητα ή αν θες νέα διπλωματική αυρότητα, η οποία για λόγους κομψότητας απαγορεύει τη δημόσια χρήση της λέξης Τουρκία για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις με τους απέναντι ή δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο. Για μένα αυτό εντάσσεται συνολικότερα σε ένα δόγμα κατευνασμού το οποίο προωθούν συγκεκριμένες δεξαμένες πολιτικές σκέψεις. Τώρα μην κρυβόμαστε και εδώ πίσω το δάχτυλό μας. Νομίζω ότι είναι η γραμμή του Ελιαμέπ, η οποία τα τελευταία χρόνια καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την διπλωματική πρακτική της χώρας. Επειδή πρέπει να ανοίξω τη βεντάλια, θα σε ρωτήσω, σε αυτό το κλίμα πάει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, συναντά τον Μπλίνκεν, ο Τσαβούσογλου κάνει δήλωση, ο Αμερικανικός παράγοντας, ακόμη δεν έχουμε δει τι θα πει. Λέει λοιπόν ότι σε καλό δρόμο είμαστε για τα F-16, αλλά την ίδια στιγμή η Τουρκία είναι στο μάτι του κυκλώνα, δεν ξέρω εσύ θα μας πεις, με αυτό το βέτο που έχει θέσει για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας. Ούτως ή άλλως δεν αναγορεύεται μία προβληματική σχέση της Τουρκίας με όλο αυτό που λέγεται δυτικό σύμπλοκο, όταν η Ελλάδα δεν εμφανίζεται ως προβληματική στις αποφάσεις του δυτικού συμπλόκου. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό θα της κοστίσει τελικά ή θα ωφεληθεί. Η Τουρκία έχει μια θρασίτατη προσέγγιση. Ξεκίνησε με μια αστεία δικαιολογία για τους Κούρδους που εν πάση περιπτώσει δεν εκδίδουν οι δύο σκανδιναβικές χώρες. Μετά προχώρησε στο διατάφτα, στο εμπάργκο, όπου όπως ξέρεις οι συναλλαγές οι οπλικές με την Φιλανδία και τη Σουηδία της Τουρκίας είναι αστείες, δεν υπάρχουν. Αυτό το μήνυμα είναι για την Αμερική, ότι κόφτε τώρα τα αστεία με τις δυσκολίες που μας κάνετε για τα F-16 και προχωρήστε στο παρασύνθημα αν θέλετε και εμείς να άρουμε τις επιφυλάξεις μας. Είναι σκληρό, Μπραντεφέρ, δεν σου κρύβω ότι οι Αμερικάνοι ενοχλούνται, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο δέος τις τουρκικές αυτές σειριμονιές, για να σου το πω έτσι, και μένει να δούμε πού θα καταλήξει το συγκεκριμένο, Μπραντεφέρ. Η Τουρκία πάντως είναι μια χώρα η οποία με περίσσιο θράσος, ίσως και με αδόκιμη αν θες διπλωματικά γλώσσα, δεν φοβάται να ανταβάλει με όλους. Δηλαδή δες πώς μεταχειρίζεται δύο πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Φιλανδία και η Σουηδία. Δεν έχει κανένα πρόβλημα για μετοπική σύγκρουση. Αυτό θα το δούμε το αλγευρικό άθροισμα όπως είπες και στην αρχή. Αλλά αν παρελπίδα κάνουν πίσω οι Αμερικάνοι και τους δώσουν τα οπλικά συστήματα τα οποία αυτοί αξιώνουν, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ήττα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι ο δυτικός παράγοντας και ιδίως οι Αμερικανοί δίνουν ένα τράτος στην Τουρκία μέχρι του χρόνου που είναι οι εκλογές, αν ποντάρουν εκεί δηλαδή σε μια ενδεχόμενη πολιτική αλλαγή. Αυτό με φοβίζει ακόμη περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αν κάνουν τέτοιο σκόντο και τέτοια υπομονή με τον Ερντογκάν, αν παρελπίδα αλλάξουν τα πράγματα και έρθουν και μαλλιστέ στην εξουσία, θα τους αντιμετωπίζουν ως αγίους. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τότε τι πρημοδότηση έχει να πάρει από τον δυτικό παράγοντα η Τουρκία. Σε περίπτωση δηλαδή που γίνει αλλαγή φρουράς, φύγει ο αντιπαθητικός και δίστροπος, ας πούμε, Ερντογκάν, και έρθουν οι εντός εισαγωγικών καλοί και μαλλιστές, εκεί τότε το ισοζύγιο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για την Ελλάδα, διότι θα τους χαϊδεύουν από παντού, Αμερικανοί και Γερμανοί μαζί. Θέλω να θυμίσω τώρα ακούγοντάς ότι πριν 20 χρόνια και στην Ελλάδα πολλοί πανηγύριζαν που φεύγουν οι κακοί και μαλλιστές και έρχεται ο μετριοπαθής Ερντογάν.
Γιατί τα ξεχνάμε πολλές φορές. Ναι, και ναι. Τι συνιστά αυτό? Μια πολιτική φιλίας και συνεργασίας. Δεν είναι έτσι. Είναι πάγια η τουρκική πολιτική. Είναι στρατηγική βάθους. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Θέλω να μου πει ο κύριος Χαρβαλιάς, μετά την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας και του πρωθυπουργού μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επαφές, επιστρέφοντας στην πατρίδα μας, και επειδή όπως όλοι οι δημοσιογράφοι λέτε το ταμείο θα το δούμε στην πράξη, ποια είναι η ανησυχία του τελικώς? Η ανησυχία μου είναι ότι κάψαμε πολιτικό κεφάλαιο ενδεχομένως, αυτό μέλει να κρυθεί έτσι, χωρίς να πάρουμε χειροπιαστά ανταλλάγματα σε μια συγκυρία όπου θα μπορούσαμε να προωθήσουμε πιο αποτελεσματικά και τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά αιτήματα, τις ελληνικές αξιώσεις. Δεν μπορεί να έχουν μόνο οι Τούρκοι. Πρέπει να έχουμε και εμείς. Και πολύ συγκεκριμένες. Φοβούμαι λοιπόν ότι ήταν από πλευράς έτσι δημοσίων σχέσεων μια άριστη επίσκεψη. Ξαναλέω, η σκηνική παρουσία του κ. Μητσοτάκη ήταν εξαιρετική. Τα αγγλικά του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει σπουδάσει στη Δύση και αυτό αρέσει στους Αμερικανούς. Βέβαια, για μένα δεν λέει τίποτα. Τα αγγλικά και του κυρίου Βαρουφάκη είναι άψογα, αλλά δεν τον βοήθησαν καθόλου, θέλω να πω, στις δημόσιες διεθνείς επαφές του. Αντιστοίχως, τα αγγλικά του Ερντογκάν μπορεί να είναι ανύπαρκτα. Ανύπαρκτα τελείως δεν είναι, πρέπει να σου πω ότι καταλαβαίνει αγγλικά, αρνείται να μιλήσει. Μιλάει την δική του γλώσσα. Ναι, αλλά στη διεθνή σκηνή σκοράρει ο κύριος Ερντογκάν. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλος φίλος, ο Αντώνης. Το γεγονός ότι στα ενεργειακά δεν είπαμε και πολλά πράγματα, λέει κάτι για σας? Ναι, είναι πράγματι σωστή η παρατήρηση. Είπαμε κάποια πράγματα για το LNG και εν πάση περιπτώσει πώς θα διαμορφωθεί το καινούριο τοπίο ώστε να καταστεί και η Ελλάδα ενεργειακός κόμπος. Αυτό που δεν διευκρινίστηκε είναι κατά πόσον υποστήκαμε κάποιες παρενέσεις, συστάσεις να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι, αυτό που είναι 3-1 ή 4-1, να μπει και η Τουρκία. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο σίγουρα θα άκουσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να ξέρω πώς αντέδρασε σε αυτό. Ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα κύριε Χαρβαλιά. Είναι προφανές ότι ανήκοντας και μάλιστα πολλές φορές παλιότεροι από άλλους στη λεγόμενη Δυτική Συμμαχία, δεν μπορούμε να πάρουμε αποστάσεις και καλώς. Αναρωτιέμαι όμως, δεν πρέπει να δούμε και μια άλλη πραγματικότητα των 100 και πλέον χιλιάδων ελληνοφώνων στην περιοχή της Μαριούπολης, οι οποίοι δεν είναι μόνο πρόσφυγες, είναι από αρχαιοτάτων χρόνων, ή αντιστοίχως του ελληνικού στοιχείου στις πρώην σοβιετικές κτίσεις νυν ρωσικές? Για αυτούς δεν ενδιαφερόμαστε? Ασφαλώς, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει από πριν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν διάβλοι αυτή τη στιγμή και με την ρωσική πλευρά. Και αν υπήρχαν διάβλοι με τη ρωσική πλευρά, ίσως να ήταν και πιο ορατό των μέλων αυτών των ανθρώπων. Λέμε τώρα ότι είπε ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει με ευτήριο. Σε ποια Μαριούπολη? Στην Ουκρανική, στη Ρωσική? Εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό πολιτιστικό κέντρο, το οποίο είχε γίνει πριν μερικά χρόνια με χρήματα και ελληνικά και της κοινότητας Μαριούπολης, και το οποίο πρέπει να σας πω ότι αγνοώ αυτή τη στιγμή αν στέκεται, αν υπάρχει. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο επιβλητικό κτίριο και δεν έχω αυτή τη στιγμή ενημέρωση ούτε καν, ας πούμε, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αν αυτό το κτίριο, το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο, εξακολουθεί να υφίσταται ή έχει ισοπεδωθεί. Τόσο απλά. Έχει αποκοπεί δυστυχώς η ενημέρωση και η πληροφόρηση από την Μαριούπολη και έχουν αφαιθεί σωστά, δηλαδή το υπονοεί ο ακρότης, έχουν αφαιθεί αυτοί οι άνθρωποι δικοί μας εντελώς στην τύχη τους. Ο φίλος ο Γιάννης, εκτιμώ ο κύριος Χαρβαλιάς ότι θα καυθούν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας, βρε που φτάσαμε, τι να συζητάμε, για την είσοδο στο ΝΑΤΟ Σουηδίας και Φιλανδίας. Θα εξαρτηθεί από το αντίδωρο. Αν έπρεπε σούν και καλά με στοιχηματικούς όρους να απαντήσω, θα έλεγα ότι μάλλον θα καυθούν, γιατί το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο για τους Αμερικανούς και δεν θα μπορέσουν οι Τούρκοι να το τραβήξουν μέχρι τέλους.
Αλλά αυτό είναι μια στοιχηματικού τύπου πρόβλεψη. Εξαρτάται, ξαναλέω, από το τι θα πάρουν πίσω στα χέρια τους οι Τούρκοι. Ο φίλος μου ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα κύριε Χαρβαλιά. Μήπως είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να γευτούν και άλλες χώρες εταίρημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, τελικά τον τουρκικό αναθεωρητισμό? Διότι μέχρι τώρα θεωρητικά όλοι έλεγαν ότι είναι ένας καυγάς Ελλάδας-Τουρκίας. Να που η Τουρκία προβάλλει αξιώσεις και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μήπως ήρθε η ώρα να αντιληφθούν τι πραγματικά συμβαίνει και μήπως το δικό μας διπλωματικό κεφάλαιο πρέπει να αναλωθεί σε αυτό ακριβώς. Να πω βέβαια, Γιώργο Χαρβαλιά, θύμισα το πρωί στους ακροατές ότι η Φιλανδία το 2011 ήταν η χώρα που ζητούσε έξτρα ενυπόγραφες εγγύησης από την Ελλάδα για την οικονομική βοήθεια. Και τις οποίες υπογράψαμε 25 ετούς διαρκείας, ισχύουν ακόμη και τώρα δηλαδή. Ασφαλώς, ήταν ο Στουμπ, υπουργός οικονομικών και μετά πρωθυπουργός, και θυμίζω πολύ καλά ήταν και περίφημος Όλι Ρεν, ο οποίος μας έλεγε να κάνουμε κουράγιο. Σήμερα είναι διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Φιλανδίας. Κεντρικής Τράπεζας Φιλανδίας. Για απάντησε λοιπόν στο ερώτημα του ακροατή, ότι πιστεύεις ότι εδώ θα έπρεπε να αναπτύξουμε ένα διπλωματικό κεφάλαιο? Ναι, αλλά δυστυχώς στην περίπτωση της Φιλανδίας και της Σουηδίας δεν πρόκειται για άσκηση τουρκικού αναθεωρητισμού, όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει στο Αιγαίο και την Κύπρο. Είναι μιας άλλης τάξης διένεξη. Και με έκπληξη θα έλεγα και στον ακροατή ότι δεν βλέπω ιδιαιτέρως να συγκινούνται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και να βάζουν την Τουρκία στο στόχαστρο. Περνάει λίγο ντούκου αυτή η ιστορία. Πολύ σωστή επισήμαση. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσουμε να πάμε και λίγο στο μεγαλύτερο κάδρο, διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Η ένταση για να πυροδοτηθεί περαιτέρω συνεχίζεται, τα σενάρια ομοίως, η σχάση Ανατολής-Δύσης διευρύνεται. Ακούω ότι ανοίγει μια συζήτηση πλέον από τις κινήσεις του ρωσικού στρατού στον αρκτικό κύκλο. Έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν κοιτάει τι γίνεται στην νότιο Συνική θάλασσα και το ερώτημα σε έναν άνθρωπο που ξέρω ότι παρακολουθεί το παγκόσμιο γίγνεσθε είναι πού πιστεύεις ότι οδηγούμαστε και μέσα σε όλα αυτά πώς βλέπεις σε αυτές τις εξελίξεις να τοποθετεί την πατρίδα μας? Νομίζω ότι περιγράφεις το μελούμενο εφιάλτη. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση ούτε οπλικού τύπου ούτε γεωγραφικού τύπου, αλλά φοβάμαι ότι οι εξελίξεις δημιουργούν τέτοιους κινδύνους. Και θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι είναι λίγο παράμερα και λίγο πιο αφανείς στη συγκεκριμένη κρίση, αλλά με τεράστιο μέγεθος και τεράστιο διαμέτρημα. Εγώ πραγματικά ανησύχησα πάρα πολύ ακούγοντας την κλιμάκωση αυτή της κινέζικης αντιαμερικανικής ρητορικής, η οποία πλέον έχει πάρει χαρακτήρα ανοιχτής απαξίωσης του αμερικανικού καπιταλιστικού συστήματος και μίας ένδειξης αυτόνομης κινέζικης υπερηφάνειας, δικαίως σε ένα βαθμό, δικαίως, γιατί αυτό το οποίο έχει κατακτήσει η Κίνα το τελευταίο διάστημα είναι εντυπωσιακό από πλευράς οικονομικού μεγέθους. Έστω και αν η Κίνα αυτή τη στιγμή δεν είναι τυπικά και ουσιαστικά μια δημοκρατία με τα δυτικά πρότυπα. Αλλά σαν οικονομικό μέγεθος νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μιλάμε για τον πρωταθλητή του πλανήτη. Και να κλείσω με το ερώτημα, αν μου επιτρέψεις, του φίλου του Δημήτρη. Με αυτό το κλίμα αισθάνεται ο κύριος Χαρβαλιάς ότι μπορεί να έχουμε εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις? Θα ρισκάριζε μία πρόβλεψη ότι μπορεί να έχουμε επίσπευση των εκλογών? Δεν νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από τον εξωγενή παράγοντα. Βέβαια, ξαναλέω ότι αν σε 3 μέρες έρθει στο Κογκρέσο η πρόταση για αναβάθμιση των τουρκικών F-16 και περάσει, δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο για την κυβέρνηση. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια παράμετρος που θα οδηγήσει τον Πρωθυπουργό στην επίσπευση των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος του καλοκαιριού, που όπως όλα δείχνουν η
τουριστική περίοδος θα είναι καλή, ίσως και απρόσμενα καλή, θα είναι σε θέση να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε εκλογές για να εισπράξει, εν πάση περιπτώσει, το ευνοϊκό κλίμα, ή θα περιμένει να εξαντλήσει την τετραετία όπως έχει άλλωστε δεσμευτεί. Αλλά πρέπει να δούμε, πέραν του τουρισμού, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο θεματικά για τον τουρισμό, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι στη χώρα, πρέπει να δούμε πώς θα πάει η ακρίβεια, αν θα έχουμε επιπτώσεις από αυτό που λέμε επισητιστική κρίση, και οι επιπτώσεις, όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, μπορεί να είναι και έμεσες. Μεταναστευτικό ρεύμα μεγάλο, το οποίο θα μας γονατίσει. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε λίγο σε αχαρτογράφητη περιοχή, θα έλεγα, Γιώργο. Α, και ο Τάσος. Κύριε Χαρβαλιά, η Τουρκία, ανεξάρτητα από όλα αυτά που συζητάτε εδώ, πολύ σωστά λέει, έχει ανακοινώσει ότι το καλοκαίρι βγάζει το νέο γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι πιστεύετε πραγματικά, δεν θα τεστάρει τι γίνεται εδώ? Σίγουρα θα το πάει στην Κύπρο. Εγώ δηλαδή αυτού του είδους την παρουσίαση θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό να γίνει στο Κόγκρεσο. Δηλαδή αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα έπρεπε να υποθεί με το όνομά του. Όχι γενικώς και αορίστως να λέμε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε δύο κράτη. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε. 50 χρόνια τα ίδια λέμε και τίποτα δεν γίνεται. Τώρα εδώ έχουμε το διατάφτα, αυτό που θέτει ο ακροατής. Θα συμβεί σε λίγους μήνες. Τι θα κάνουμε εμείς, πάλι το κοροϊδό? Επειδή θα γίνει στην Κύπρο και είναι μακριά η Κύπρος? Αν είναι δυνατόν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τον κύριο Χαρβαλιά. Πάντα ο τρόπος προσεγγίζει τα θέματα είναι out of the box, να το πω ελληνικά, διότι η αγγλική καταλαβαίνετε. Τον ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.